πήρε 10 λεπτά να τα μαζέψω όλα αυτά τα βιβλία για αυτό το βίντεο. Και μόλις συνειδητοποίησα το πόσα είναι, παιδιά. Είναι ακραίο. Γεια σας και πολύ καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε ξανά σε αυτό το μικρό βιβλίο κανάλι. Είμαι η Μάρθα και σήμερα θα σας πω για το βιβλίο που ακούγεται μέσα στο καλοκαίρι, καθώς για άλλη μια φορά, για άλλη μια χρονιά, το καλοκαίρι υπήρξε πάρα πολύ εξοδοφόρο, να το πω. Τέλος πάντων, είναι μια εποχή που για κάποιο λόγο περίεργο εγώ αποκτώ πάρα πολλά βιβλία σχέση με όλες τις υπόλοιπες εποχές της χρονιάς. Νομίζω ότι είχα κάνει και πέρυσι αντίστοιχο βίντεο. Με το αντίστοιχο πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι φέτος τα βιβλία που θα σας δείξω δεν τα αγόρασα ακριβώς όλα. Με κάποιο τρόπο απλά ήρθαν στα χέρια μου. Είτε λόγω του ότι είχα γενέθλια, είτε επειδή μου το πήρανε δώρο προφανώς. Ήταν πολλοί παράγοντες. Πρώτα απ' όλα τα γενέθλια. Πολλοί φίλοι μου, βασικά σχεδόν όλοι μου οι φίλοι, μου φέρανε είτε βιβλία, είτε δωροκάρτες για να πάρω βιβλία, είτε κάτι σχετικό με βιβλία. Οπότε, ναι, η κατάσταση ήταν λίγο δύσκολη, ήδη, από αρχές του Ιουνίου. Μετά είχαμε κάποια μπαζάρ εδώ στο Norwich και μπορούσα να βρω πολλά μεταχειρισμένα καλά βιβλία. Μετά εννοείται πήγα και Ελλάδα και εκεί έγινε ένας μικρός πανικός επίσης, οπότε ναι, τέλος πάντων. Θα ξεκινήσω σιγά σιγά να σας τα δείχνω αυτό το βιβλίο, πιο πολύ για να μου πείτε και τη γνώμη σας, αν θεωρείτε ότι είναι καλά, αν τα έχετε διαβάσει, αν τελικώς πιστεύετε ότι αξίζουν, γιατί πολλά από αυτά τα πήρα μεταχειρισμένα χωρίς να είμαι πολύ... Να μην ξέρω ακριβώς αν είναι ωραία βιβλία, αν είναι καλά. Είχα ακούσει κάποια καλά λόγια, αλλά τα πήρα κυρίως γιατί τα είχα ακούσει και επειδή κάθε φορά που ακούω κάτι θεωρώ ότι μάλλον θα είναι και καλό, απλά το παίρνω. Okay. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Θα τα πάρω όπως είναι εδώ στα piles, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να τα μετακινήσω, είναι πάρα πολλά, οπότε θα ξεκινήσω πολύ γρήγορα. Λοιπόν, στα γενέθλιά μου, η συνάδελφός μου, η Ρέιτσελ, μου είχε πάρει αυτό το βιβλίο. Είναι τα 7 φεγγάρια του Μαλή Αλμέντα. Η κοπέλα δεν ήξερε ότι εγώ το έχω ήδη αυτό το βιβλίο στα ελληνικά. Δεν πειράζει ωστόσο, γιατί τώρα το έχω σε δύο εκδόσεις. Γιατί όχι. Βλέπετε ότι στα αγγλικά είναι πολύ μικρότερο σε μέγεθος από στα ελληνικά και κάπως με τρομάζει λιγότερο. Αλλά παρόλα αυτά, ναι, ακόμα δεν το έχω διαβάσει στα ελληνικά. Το έχω από τις εκδόσεις Gutenberg εδώ και περίπου ένα χρόνο. Θέλω πολύ να το διαβάσω. Στα ελληνικά κάπως με τρομάζει το μέγεθος, για να είμαι ειλικρινής. Οπότε, ναι, αλλά είναι στα σχέδιά μου να το διαβάσω, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω τι έγινε με τον ήλιο. Πραγματικά μου έχει πέσει μέσα στη μούρη μου αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, αυτό το βιβλίο είχε πάρει το Booker Prize το 2022 και η αλήθεια είναι ότι έχω κάπως απογοητευτεί τελευταία από το Booker Prize, γιατί είχα διαβάσει δύο βιβλία από τον Booker, το Booker το αγγλόφωνο αλλά και το παγκόσμιο Booker που είχε βγει ο νικητής πρόσφατα και δεν μπορώ να πω ότι ξετρελάθηκα, οπότε ναι, κρατάω μια πισίνη για αυτό το βιβλίο. Μετά έχω τα δύο βιβλία τα οποία πήρα από Ελλάδα. Το πρώτο είναι, τα οποία τα έχω διαβάσει και τα δύο, δεν θα σας πω τη γνώμη μου ακόμα. Το πρώτο είναι του Νικολά Μπαρό, το Παρίσι είναι πάντα μια καλή ιδέα, από τις εκδόσεις Πατάκη, το οποίο λαμβάνει μέρος στο Παρίσι και αυτό είναι τέλειο. Αυτό το βιβλίο έχει να κάνει με τη Ροζαλή Λοράν, η οποία είναι μια νεροπόλα διοκτήτρια ενός μικρού χαρτοπολίου στο Παρίσι, στο Σαν Ζερμέν. Και τέλος πάντων είναι μια πάρα πολύ ρομαντική ψυχή, θέλει να βρει τον σύντροφο της ζωής της, είναι ήδη με έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν είναι πάρα πολύ ικανοποιητική σχέση. Δημιουργεί κάρτες στην ουσία, είναι πάρα πολύ έτσι, μια πολύ καλλιτεχνική φλέβα η Ροζαλή. Κάποια μέρα ένας ηλικιωμένος λέει κύριος, κοντάφοντας μέσα στο μαγαζί της, αναποδογυρίζει το στάν με τις κάρτες. Η Ροζαλή ανακαλύπτει ότι ο άντρας που προσγειώθηκε ανώμαλα στη ζωή της δεν είναι άλλος από τον αγαπημένο και διάσημο συγγραφέα των παιδικών της χρόνων, Max Marseille. Όταν εκείνος της προτείνει να εικονογραφήσει το καινούργιο του βιβλίο, η Ροζαλή δέχεται και με μια μοναδική φιλία γεννιέται μεταξύ τους. Οι ευχές όσων ετών αρχίζουν επιτέλους να γίνονται πραγματικότητα, μέχρι που ένας αδέκτος Αμερικανός καθηγητής πανεπιστημίου εισβάλλει στο μαγαζί της, κατηγορώντας την ίδια και τον Μαρσέ για λογοκλοπή. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ έτσι μικρούλι και γλυκούλι βιβλίο. Μετά πήρα το Σεξ και πώς να το αποφύγετε από τον Αύγουστο Κορτό. Είναι το καινούργιο του βιβλίο. Το είχα πάρει από το αεροδρόμιο της Αθήνας, ερχόμενη προς Αγγλία μετά τις διακοπές μου. Και αυτό έτσι μικρό βιβλιαράκι. Αυτό έχει να κάνει με την Αγγελική, η οποία δεν έχει όρεξη ούτε κουράγιο για σεξ. Δουλεύει σκοτωτά, είναι μάνα δύο διδύμων 5χρονων αγοριών που τους αλλάζουν τα φώτα και η κούρασή της είναι τόσο τρομερή που δεν αισθάνεται καθόλου ερωτεύσιμη. Όσο και αν λατρεύει την οικογένειά της, ζηλεύει τις φίλες της για την εξαρτησία τους. Ο άντρας της, ο Κώστας από την άλλη, έχει πάθει ίστρο και δεν την αφήνει σε ησυχία.
να φταίνει η ανασφάλεια του φίλου του, να πάσει από κρίση μια ηλικία ή μήπως οι ξαφνικές ωρέξεις του οφείλονται σε κρυφές ευκαιριακές επαφές με άλλες γυναίκες. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Στέλιος, ο εγωπαθής νάρκης ως πρώην της Αγγελικής, αρχίζει να την πολιορκεί φανατικά και γλυκανάλατα έπειτα από 16 χρόνια απουσίας. Μετά έχουμε το Κάιρος της Τζένι Έρπενμπεκ, το οποίο σας το είχα δείξει σε προηγούμενο βίντεο, το είχα αγοράσει. Αυτό το βιβλίο είχε πάρει το Booker για μεταφρασμένη λογοτεχνία του 2024 και έχει να κάνει με το Βερολίνο, το διχασμένο Βερολίνο της δεκαετίας του 60-70-80, όπου έχει χωριστεί σε δυτικό και ανατολικό Βερολίνο και οι δύο άνθρωποι ουσιαστικά συναντιούνται στο ανατολικό Βερολίνο και βλέπουμε την ιστορία τους ως ζευγάρι. Ο ένας βέβαια είναι παντρεμένος και η άλλη είναι πάρα πολύ μικρή σε ηλικία. Και είναι ένα, τέλος πάντων, ιδιαίτερο βιβλίο, φαίνεται από το πιστόφυλλο. Δεν θα σας πω τη γνώμη μου τώρα, γιατί και αυτό το διάβασα πολύ πρόσφατα και έχω πολλά να πω. Έχουμε δύο βιβλία που μου ήρθαν από την Αμερική, γιατί ο σύντροφός μου πήγε στην Αμερική και μου έφερε δύο βιβλία για να δω και πώς είναι και οι αμερικάνικες εκδόσεις. Παιδιά, εγώ ήξερα ότι τα βιβλία της Αμερικής είναι floppy, αλλά δεν πρέπει να είναι τόσο floppy. Δηλαδή, μιλάμε ότι είναι αδιανόητα floppy. Δεν μπορώ καν να σπάσω τη ράχη. Τόσο floppy. Δηλαδή, για να καταλάβετε τώρα διαφορά, ας πούμε, άμα σας δείξω άλλο, εντάξει, θα δείξω για άλλο βιβλίο. Αυτό είναι βρετανική έκδοση. Δεν κουνιέται καθόλου. Αυτό εδώ βλέπετε πως είναι. Δηλαδή είναι απίστευτο. Τέλος πάντων, μην τα απολόγω. Το βιβλίο λοιπόν που μου ήρθε από την Αμερική είναι το Happy Place της Emily Henry, είναι το χαρούμενο μέρος. Το επεβίωσα το βιβλίο και αφού το διάβασα, το τελείωσα πάρα πολύ πρόσφατα και το οποίο λάτρεψα σαν έκδοση γιατί ήταν πραγματικά τόσο εύκολο να το ανοίγεις, να το κλείνεις, δεν πάθαινε τίποτα. Αυτό το βιβλίο έχει να κάνει με την Harriet και τον Wynne, οι οποίοι συναντιούνται τέλος πάντων στο χαρούμενο μέρος, όπως αποκαλείται στο μυαλό της Harriet. Είναι αυτό το μέρος το οποίο συναντιέται με τις φίλες της, φίλους της, για να περάσουν κάποιες εβδομάδες το καλοκαίρι. Αυτή τη φορά λοιπόν που πηγαίνει η Harriet σε αυτό το μέρος για να δει τους φίλους φίλες της, δεν ξέρει ότι θα είναι και εκεί ο Wynne, με τον οποίο έχουν χωρίσει εδώ και 5 μήνες, και μπαίνοντας εκεί ξαφνικά τον βλέπει μπροστά της και δεν ξέρει τι να κάνει. Είναι πολύ ιδιαίτερες οι συνθήκες αυτή τη χρονιά και πολλά αλλάζουν σχετικά με το σπίτι αυτό στο Main, στο οποίο πηγαίνουν και συναντιούνται όλοι αυτοί οι φίλοι. Και τέλος πάντων μια ιστορία ρομαντική, θα μπορώ να το πω. Είναι μια ιστορία που βλέπεις τέλος πάντων όλα αυτά τα παιδιά που είναι γύρω στην ηλικία των 30 και κάπως προσπαθούν άλλοι να φτιάξουν μια οικογένεια, άλλοι να δουν τι θέλουν από τη ζωή. Είναι έτσι ένα βιβλίο που είναι ναι μεν ρομαντικό, αλλά πιάνει και κάποια θέματα έτσι ζωής. Τέλος πάντων, θέματα και σκέψεις σχετικά με το τι μας φέρνει η ζωή και τι θέλουμε από τη ζωή. Πάρα στην Αμερική μου ήρθε το Μαρτύρ του Κάβε Ακμπάρ, το οποίο συνειδητοποίησα ότι και αυτό έχει μεταφραστεί από τις εκδόσεις Ίκαρος ως ο Μάρτης, το οποίο βιβλίο, μου αρέσει πάρα πολύ το εξώφυλλο και στα ελληνικά, η αλήθεια είναι. Αυτό το βιβλίο βρήκα τον ελληνικό πιστόφυλλο για να σας πω ακριβώς τι παίζει. Ο ορφανός Cyrus Sams, γιος Ιρανών μεταναστών που απεξαρτήθηκε πρόσφατα από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, καθοδηγούμενος από φωνές καλλιτεχνών, νεκρών ποιητών και βασιλιάδων, αναζητά το νόημα της ζωής και κυρίως του θανάτου. Η αιμονή του με τους μάρτυρες και την ιδέα της αυτοθυσίας τον οδηγεί στα ίχνη της σκοτωμένης μητέρας του, ενός θείου που διέσχιζε ως άγγελος παρηγορητής στα πεδία μάχης του Ιράν, αλλά και σε μια καλλιτέχνηδα που ζει τις τελευταίες μέρες στο Μουσείο του Μπρούκλιν, ως που ανακάλυψε ενός παλιότερου πίνακά της θα τον φέρει αντιμέτωπο με το οικογενειακό του παρελθόν και τα αναπάντεχα μυστικά του. Ένας πεάνας για το πώς διανύουμε τη ζωή μας, αναζητώντας νόημα στην πίστη, στην τέχνη, στον εαυτό μας και στους άλλους. Έχω πολλές προσδοκίες από αυτό το βιβλίο. Έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια από τον Jack Edwards, παρόλο που δεν τον εμπιστεύομαι τελευταία. Αλλά ένα το βιβλίο που ανυπομονώ πάρα πολύ να διαβάσω. Αν το έχετε διαβάσει, πραγματικά πείτε μου τη γνώμη σας. Το βιβλίο που πήρα από τον μπαζάρ κυριολεκτικά 2 λίρες είναι το Saggy Bane του Douglas Stewart, το οποίο βιβλίο έχει μεταφραστεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Βλέπετε εδώ σκληρόδετη έκδοση, απίστευτη, δηλαδή οριακά καινούριο. Και βλαστικά το πήρα 2 λίρες από τον μπαζάρ. Μου φαίνεται ακόμα διανόητο. Και για αυτό το βιβλίο έχω βρει το ελληνικό πιστόφυλλο. Λοιπόν, αρχές της δεκαετίας του 1980, η Γλασκόβη βρίσκεται σε παρακμή, οι πολιτικές Θάτσερ έχουν βυθίσει ολόκληρες οικογένειες στην ανεργία και όλοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να επιβιώσουν.
Η Agnes Bain έχει μεγαλύτερες προσδοκίες από τη ζωή, ονειρεύεται πράγματα πιο σπουδαία, ένα δικό της σπίτι, μια ζωή με μεγαλύτερες πολυτέλειες, σαν εκείνες που βλέπει στα περιοδικά, οτιδήποτε θα μπορούσε να φωτίσει και τη δικιά της γκρίζα ζωή. Προσπαθεί να διατηρήσει την αξιοπρέπειά της παραμένοντας περιποιημένη και όμορφη, αλλά τελικά καταφεύγει στο ποτό, βρίσκοντας σε αυτό όλο ένα και μεγαλύτερη ανακούφιση. Όταν ο άντρας της την εγκαταλείπει, η Άγνης και τα τρία παιδιά της θα βρεθούν σε αδιέξοδο σε αυτή τη διαλυμένη πόλη. Και όσο εκείνη θα βουλιάζει όλο και περισσότερο στον αλκοολισμό, τα παιδιά θα αναγκαστούν να φύγουν να σώσουν τον εαυτό τους. Ο μικρός Σάγκη όμως μένει και δεν σταματά ποτέ να ελπίζει. Ελπίζει πως οι μέρες που θα έρθουν θα είναι καλύτερες, πως η μητέρα του θα σωθεί. Και την ίδια στιγμή ο ίδιος αγωνίζεται να βρει την ταυτότητά του, να καταλάβει ποιος είναι και γιατί όλοι τον αντιμετωπίζουν σαν κάτι διαφορετικό. Μία βαθιά συγκινητική ιστορία για τον εθισμό, τη φτώχεια και τη σεξουαλικότητα, με πάνω απ' όλα μια ιστορία για την αγάπη. Αυτό το βιβλίο πραγματικά με το που διάβασα το πιστόφυλλο στα αγγλικά ήμουν σε φάση θέλω πάρα πολύ να το διαβάσω. Γιατί ξέρω ότι ακόμα η Γλασκόβη είναι μια πάρα πολύ περίεργη περιοχή από το κομμάτι εγκληματικότητας, το κομμάτι εθισμού στα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Δεν έχει αλλάξει πολύ από τότε, οπότε θέλω πάρα πολύ να διαβάσω ένα βιβλίο επικεντρωμένο σε αυτά τα θέματα και σε αυτή τη σκοτσέζικη πόλη τέλος πάντων. Είναι από τα βιβλία που θα είναι σίγουρα μέσα στα επόμενα που θα διαβάσω. Και τώρα πάμε στο δεύτερο πύργο από βιβλία. Χίλια συγγνώμη γι' αυτό. Δεν ξέρω τι μου συνέβη πραγματικά. Τα επόμενα βιβλία τα περισσότερα τα έχω πάρει από αυτό το μπαζάρ που σας είπα. Το οποίο μπαζάρ έγινε το προηγούμενο μήνα και ήταν σε μια μικρή εκκλησία. Έχει πολλές μικρές εκκλησίες στον Όρις, τέλος πάντων. Αλλά ο στόχος του μπαζάρ ήταν ουσιαστικά να μπορείς να βοηθήσεις στη διατήρηση του κτηρίου. Τα οποία κτίρια εκεί μιλάμε είναι πάρα πολύ παλιά, κυριολεκτικά, μεσαιωνικά, έχουν πολύ γοτθικό χαρακτήρα. Μας έλεγαν οι άνθρωποι στον μπαζάρ ότι πάρτε όσα βιβλία θέλετε και πληρώστε όσα εσείς θέλετε, όσα πιστεύετε ότι αξίζουν τα βιβλία, τέλος πάντων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν πλήρωσαν πολλά. Όχι ότι δεν άξιζαν τα βιβλία, απλά ο πιο πολλοί κόσμος έδινε το πολύ 1-2 λίρες για κάθε βιβλίο, γιατί ήταν όλα τους μεταχειρισμένα, κάποια πάρα πολύ παλιά. Και επειδή ήταν και εκκλησία και πολλά βιβλία είχαν εκκλησιαστικό περιεχόμενο, θρησκευτικό περιεχόμενο, πίστευα ότι δεν θα βρω βιβλία που πραγματικά θα μου αρέσουν, αλλά τελικά, μαντέψτε τι. Βρήκα το Σάγκη Μπέιν εκεί. Το οποίο πραγματικά λατρεύω και το εξώφυλλο και η έκδοση είναι όλα υπέροχα για 2 λίρες και θα σας δείξω και ποια άλλα βρήκα. Πρώτα απ' όλα έχουμε το Small Pleasures της Claire Chambers, το οποίο δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά δυστυχώς, γιατί το έψαξα, αλλά πείτε μου αν κάνω λάθος, δεν το βρήκα δυστυχώς στο Goodreads σε ελληνική μετάφραση. Το πιστόφυλλο λέει 1957 στα παροάστια του νοτιοανατολικού Λονδίνου. Η Jen Sweeney είναι μια δημοσιογράφος σε τοπική εφημερίδα, η οποία είναι παγιδευμένη σε μια ζωή απογοήτευσης από την οποία δεν βρίσκει κανένα τρόπο να ξεφύγει. Όταν μια νεαρή γυναίκα, η Gretchen Tilbury, επικοινωνεί με την εφημερίδα για να πει ότι η κόρη της είναι το αποτέλεσμα μιας παρθένας γέννησης, ότι είχε γεννηθεί τέλος πάντων ενώ αυτή η γυναίκα ήταν παρθένα. Ήταν λοιπόν στην Jen η δουλειά του να ανακαλύψει αν άλλο αυτό είναι όντως ένα θαύμα ή είναι μια ψευτιά τέλος πάντων. Αυτή η έρευνα λοιπόν γυρνά τη ζωή της πάνω κάτω και η Jen βρίσκεται ξαφνικά με την ευκαιρία του να αποκτήσει φίλους, ζωή και κάπως μια ευτυχία. Οπότε φαίνεται ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, δεν ξέρω. Το εξώφυλλο μου αρέσει επίσης και πάρα πολύ. Τα δείξει πραγματικά. Πήρε λέει το Women's Prize for Fiction το 2021. Οπότε θα δείξει. Μετά έχουμε το Half of a Yellow Sun της Chimamanda Ngozi Adichie, το οποίο βιβλίο επίσης δεν το βρήκα σε ελληνική μετάφραση. Πείτε μου σας παρακαλώ αν κάνω λάθος και αν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, δεν μπορώ να το βρω πουθενά. Αυτό το βιβλίο έχει να κάνει με την Ιγυρία και χαίρομαι τόσο πολύ που σε αυτό το βίντεο έχουμε τόσα βιβλία για διαφορετικές χώρες, δηλαδή Βερολίνο, Γαλλία, Ελλάδα, Σριλάνκα, Ιράν, Γλασκόβη, Σκωτία, Λονδίνο, τώρα έχουμε ας πούμε Νιγηρία, δηλαδή είναι απίστευτο, δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι για τη δεκαετία του 60 στην Νιγηρία που υπάρχει εμφύλιος πόλεμος. Ο Ούγκου, ο οποίος είναι ένα αγόρι από μια πολύ φτωχή, από ένα φτωχό χωριό, δουλεύει σαν υπηρέτης για έναν λέκτορα πανεπιστημίου. Η Ολάνα είναι μια νεαρή γυναίκα η οποία έχει εγκαταλείψει τη ζωή της, την προνομιακή ζωή της στο Λάγκος για να ζήσει με τον χαρισματικό καινούριο σύντροφό της, τον καθηγητή
Και ο τρίτος άνθρωπος για τον οποίο αφορά αυτό το βιβλίο είναι ο Ρίτσαρντ, ο οποίος είναι ένας πολύ ντροπαλός Βρετανός, ο οποίος θέλει, έχει τέλος πάντων εξασιαστεί από την Ολάνα, από την δίδυμη αδερφή της Ολάνας. Ωστόσο, ο σοκαριστικός τρόμος του πολέμου τους περικλεί και αυτό θα αλλάξει κυριολεκτικά τα πάντα στις ζωές τους. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά ότι κάποια κοπέλα μου είχε κάνει σχόλια για τη Τσιμαμάντα Νοτσεντίτσικη σχετικά με τις τρανσφοβικές της απόψεις. Παρ' όλα αυτά δεν θέλω να την αποκλείσω, δεν θέλω να την κάνω cancel στα συγγραφέα, γιατί ξέρω ότι έχει γράψει πάρα πολύ δυνατά βιβλία. Θέλω να δω πάρα πολύ τη γραφή της, γιατί την έχω δει μόνο σε essay, παύλα, ομιλία της και όχι τόσο σε μυθιστόρημα. Οπότε θέλω, ανυπομονώ πάρα πολύ για αυτό το βιβλίο. Έχουμε ένα βιβλίο το οποίο είναι χειρολεκτικά καινούργιο, παιδιά. Δηλαδή, δείτε εδώ κατάσταση. Ούτε σπάσιμο, ούτε τίποτα. Είναι πραγματικά όλο καινούργιο. Και είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά. Είναι ο Γαλατάς της Anna Burns. Έχει μεταφραστεί από τις εκδόσεις Gutenberg. Και αυτό με κάνει πολύ χαρούμενη γιατί δεν το ήξερα ότι έχει μεταφραστεί. Αυτό το βιβλίο έχει πάρει το Man Booker Prize το 2018. Και θα σας πω τώρα με τι έχει να κάνει. Σε μια ανώνυμη πόλη με κατοίκους χωρίς ονόματα, σε μια κοινωνία που δισκεπάζει σκιά της βίας και τρομοκρατία, διαποτίζει κάθε ορατή και αθέατη πτυχή του δημόσιου βίου, ένα 18χρονο κορίτσι προσπαθεί να κρατήσει την προσωπική του ελευθερία. Ώσπου ο επωνομαζόμενος Γαλατάς, ένας από τους ηγέτες της ισχυρής προστατευτικής οργάνωσης, γίνεται σκιά της. Με ποιο σκοπό την πλησιάζει, οι διαδόσεις θριεύουν, ενώ οι προκαταλήψεις δοκιμάζουν τις αντοχές της κοινότητας. Με απαράμιλη υφολογική δεξιοτεχνία, η Anna Burns αποτυπώνει την ανασφάλεια, την πίστη και την ελπίδα του ατόμου σε κοινωνίες που αρνούνται πεισματικά να κάνουν αυτοκριτική. Πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Πραγματικά, ναι, το έχω ακούσει πολύ το βιβλίο αυτό, τουλάχιστον την περίοδο που είχε βγει το είχα ακούσει αρκετά. Οπότε ελπίζω να είναι καλό. Μου αρέσουν πάρα πολύ και τα χρώματα που έχει πάνω. Και κάπως μου ταιριάζει πολύ με το επόμενο βιβλίο που είχα σκοπό να σας δείξω. Κοιτάξτε λίγο πόσο παρόμοια χρώματα είναι. Το λατρεύω. Θα κάνω διάλειμμα από τα βιβλία που πήρα από τον μπαζάρ και να σας δείξω το βιβλίο που διαβάζω τώρα και είναι το Evenings and Weekends του Ιζίν Μακένα. Το οποίο βιβλίο πήρα και ξεκίνησα αμέσως, όπως είχα κάνει και με το βιβλίο του Κορτό. Το πήρα από το αεροδρόμιο και το διάβασα αμέσως. Δεν περίμενα ούτε ένα δευτερόλεπτο. Είναι βιβλίο το οποίο έχει πάλι να κάνει με το Λονδίνο. Όλοι οι χαρακτήρες είναι εκεί γύρω στα 30 που προσπαθούν κάπως να τα βγάλουν πέρα στο Λονδίνο και όλοι γνωρίζονται με κάποιο τρόπο και ας πούμε βλέπουμε λίγο την. Το πώς είναι να ζεις στο Λονδίνο, στα 30 σου, με μια, ας πούμε, είτε είσαι ομοφυλόφιλος είτε είσαι straight, γιατί έχει πολύ diverse χαρακτήρες αυτό το βιβλίο και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και είναι ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά θέλω να δω πολύ πώς θα τελειώσει, γιατί μέχρι στιγμής μου έχει αρέσει πάρα πολύ. Σας υπόσχομαι δεν έχουν μείνει πολλά βιβλία, πραγματικά σας το υπόσχομαι. Είναι το The Kite Runner του Khaled Hosseini, το οποίο το βρήκα σε αυτή την παλιά έκδοση, αλλά που με κάνει πάρα πολύ χαρούμενη. Είναι η χαρταετή πάνω στην πόλη, το οποίο έχει μεταφραστεί, αν θυμάμαι καλά, από τις εκδόσεις Ψυχογιός, νομίζω. Αυτό το βιβλίο είναι ένα σχεδόν κλασικό βιβλίο. Πέρυσι είχα διαβάσει το Χώρα των Χρυσών Ήλιων, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και ήθελα να διαβάσω και το πρώτο βιβλίο που είχε γράψει ο Χωσέινι για το Αφγανιστάν. Ο νεαρός Αμίρ ζει στην Καμπούλ με τον στοργικό αλλά αυστηρό πατέρα του. Αποφασισμένο να του αποδείξει την αξία του, παίρνει μέρος σε ένα παραδοσιακό αγώνα με χαρταετούς. Ο Χασάν, πιστός φίλος και υπηρέτης του, είναι πρόθυμος όπως πάντα να τον βοηθήσει. Κανένα από τα δύο αγόρια όμως δεν θα μπορούσε να προβλέψει αυτό που θα συνέβαινε στον Χασάν εκείνο το απόγευμα του αγώνα θα άλλαζε για πάντα τη ζωή τους. Μετά την εισβολή των Ρώσων και την φυγή του Αμίρ στην Αμερική, ο νεαρός Αφγανός θα συνειδητοποιήσει ότι κάποια μέρα θα αναγκαστεί να επιστρέψει στην πατρίδα του, μόνο και μόνο για να βρει αυτό που δεν μπορεί να του χαρίσει ο καινούριος κόσμος του, τη λύτρωση. Μια ιστορία θυσίας, προδοσίας και ανθρώπινων σχέσεων με φόντο την ιστορία του Αφγανιστάν. Πιστεύω ότι πιο πολύ πρέπει να το έχετε διαβάσει, γιατί είναι ένα αρκετά παλιό βιβλίο, τουλάχιστον 20ετίας. Εγώ έχω αργήσει πάρα πολύ να πιάσω το Χωσένη, δεν ξέρω γιατί, με ρωτάτε. Αλλά είναι ένα βιβλίο το οποίο χαίρομαι πολύ που έχω στη βιβλιοθήκη μου πλέον και μπορώ να το διαβάσω. Οπότε ναι, είναι μια από τις καλύτερες προσθήκες, μπορώ να πω για φέτος. Μετά έχουμε το Μία ημέρα του David Nichols, το οποίο έχει μεταφραστεί, δεν θυμάμαι από ποιον εκδοτικό οίκο στα ελληνικά. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι βρετανικό. Και έχει να κάνει με δύο παιδιά, την Έμα και τον Ντέξτερ. Μπορεί κανείς να περάσει όλη τη ζωή χωρίς να καταλάβει ότι αυτό που ψάχνει βρίσκεται μπροστά στα μάτια του.
15 Ιουλίου του 1988. Η Έμα και ο Ντέξτερ γνωρίζονται τη βραδιά της αποφύτισής τους. Την επόμενη ημέρα ο καθένας πρέπει να πάρει το δρόμο του. Άραγε πού θα βρίσκονται τον επόμενο χρόνο, την ίδια μέρα, και τον επόμενο θα ανακαλύψουν ότι είναι πλασμένο ένας για τον άλλον. Εφιέστατο, ένα μυθιστόρημα για το σπαρακτικό κενό ανάμεσα σε αυτό που ήμασταν και σε αυτό που έχουμε γίνει. Η πιο όμορφη και παράξενη ιστορία αγάπης. Κάθε αναγνώστη θα αγαπήσει αυτό το βιβλίο και κάθε συγγραφέα θα ευχηθεί να το είχε γράψει. Είναι η ελληνική, το ελληνικό επιστόφυλλο. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει κάνει τρελό χαμό φέτος, γιατί έχει βγει η σειρά βασισμένη σε αυτό το βιβλίο και η σειρά είναι βασισμένη και στην ταινία που έχει βγει πριν από αρκετό καιρό με την Anne Hathaway πάνω πάλι σε αυτό το βιβλίο. Δεν έχω δει τίποτα από όλα αυτά. Είμαι κι εγώ, ζω σε κάποια καλύβα, κάτω από κάποια πέτρα, δεν ξέρω, δεν έχω δει τίποτα από όλα αυτά. Έχω δει απλά ότι υπάρχουν. Οπότε είναι μια καλή στιγμή νομίζω να διαβάσω πρώτα το βιβλίο και να δω και τα οπτικοακουστικά που έχουν εκεί για αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο. Και ναι, πολύ χαρούμενη. Και μετά έχουμε τρία βιβλία ακόμα, τα οποία είναι όλα καινούρια. Λοιπόν, το ένα μου το πήρε η φίλη μου η Βάσια στα γενέθλιά μου, είναι το Homecoming της Kate Morton, το οποίο ακόμα δεν έχω καταλάβει αν είναι μέρος κάποιας σειράς, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά δεν το έχω ψάξει ακόμα καλά, θα το ψάξω παρόλα αυτά. Δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, το έψαξα, δεν υπάρχει. Και έχει να κάνει με δύο εποχές, με τους λόφους της Αδελαίδας 1959, όπου γίνεται ένα τρομερό έγκλημα στην Νότια Αυστραλία, και με το Λονδίνο του 2018, όπου πάλι μία δημοσιογράφος προσπαθεί να βρει μια ιστορία να γράψει και καταλήγει μέσω ενός βιβλίου της γιαγιάς της να δει, να ακούσει τέλος πάντων για αυτή την ιστορία, την τρομερή φρικιαστική ιστορία που είχε συμβεί τότε το 1959 στην Αυστραλία. Και ουσιαστικά αυτό θα της αλλάξει εκείνη στη ζωή. Σαν ιστορία μου θυμίζει κάπως το Small Pleasures, αλλά με λίγο διαφορετικό τρόπο, ίσως αυτό να μου βγάζει λίγο πιο πολύ μυστήριο, δεν ξέρω γιατί. Anyway, είναι μεγάλο, είναι λίγο μεγάλο για αγγλικά δεδομένα, αλλά έχει παιδιά πάρα πολύ μεγάλα γράμματα. Και αυτό το εκτιμάω πάρα πολύ. Κοιτάξτε εδώ γράμματα, είναι τεράστια. Τέλειο. Και μετά είναι δύο βιβλία που πήρα εγώ προσωπικά. Το ένα που το πήρα, σας το είχα ξαναδείξει από το σούπερ μάρκετ, ήταν μόνο 5 λίρες, είναι το Yellow Face, το οποίο σήμερα είδα ότι θα βγει από τις εκδόσεις Πατάκη στην Ελλάδα και αυτό με κάνει πάρα πολύ χαρούμενη, επιτέλους. Το Yellow Face λοιπόν, έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια, ότι η γραφή είναι απίστευτη, ότι η ιστορία είναι απίστευτη, γενικώς ανυπομονώ πάρα πολύ να το πιάσω. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και το Μαρτύρ για να πιάσω ως επόμενο βιβλίο. Αυτό έχει να κάνει με μια λευκή συγγραφέα, την June Hayward, η οποία τέλος πάντων βλέπει την αντίπαλο παύλα συμφοιτήτριά της, νομίζω ήταν την Αθηνά Λίου, η οποία είναι ασιάτισσα συγγραφέας, να κάνει τρελή επιτυχία με τα βιβλία της. Και όταν εκείνη λοιπόν πεθαίνει μέσω ενός ατυχήματος, η Τζουν αποφασίζει να ουσιαστικά να δανειστεί την ταυτότητά της Αθηνάς, της Αθήνα, και να αποκτήσει φήμη μέσω του δικού της ονόματος, τέλος πάντων. Πάρα πολύ, δεν ξέρω, είμαι πάρα πολύ περίεργη αυτό το βιβλίο, ανυπομονώ full. Οπότε ναι, θα δείξει πώς θα πάει. Και τελευταίο βιβλίο, το οποίο διαβάζω τώρα, παράλληλα με το Evenings and Weekends, είναι το The Body Keeps the Score, του Bezel van der Kolk. Είναι το βιβλίο που σας είχα δείξει σε story πέρυσι, ότι έχει βγει και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος, ως το σώμα δεν ξεχνά. Θα μου πείτε τώρα γιατί Μάρθα το πήρε στα αγγλικά αυτό το βιβλίο. Και θα σας πω ότι το είχα ξεκινήσει στα ελληνικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι ορολογίες δεν μου χρησιμεύουν πλέον καθόλου στα ελληνικά, τις χρειάζομαι στα αγγλικά full για τη δουλειά που κάνω τώρα. Γι' αυτό το λόγο και είπα να το πάρω και στα αγγλικά και το διαβάζω τώρα, είμαι στην 130 σελίδα. Και η αλήθεια είναι ότι η γραφή στα αγγλικά είναι πολύ πιο προσεγγίσιμη από ό,τι στα ελληνικά. Για κάποιο λόγο, στα ελληνικά αισθάνομαι ότι λόγω του ότι έχει μεταφραστεί από μία ψυχίατρο, αν θυμάμαι καλά, έχει λίγο πιο ακαδημαϊκό χαρακτήρα, λίγο πιο ακαδημαϊκό χαρακτήρα από ό,τι θα το ήθελα, και κάπως αυτό με αποθεί. Χωρίς ωστόσο να λέω ότι αυτό το βιβλίο δεν διαβάζεται στα ελληνικά, είναι το πώς διαβάζεται, να το πάρετε. Πρέπει να το διαβάσετε αυτό το βιβλίο. Νομίζω ότι το έχω δείξει πολλές φορές σε βιβλία ψυχολογίας. Αξίζει full. Και αφού το σας έδειξα περίπου 16 βιβλία και με τύφλωσε ήδη ο ήλιος, έχω να σας πω ότι αυτά είναι τα βιβλία που απέκτησα μέσα στο καλοκαίρι. Ειλικρινά είμαι σε ban από εδώ και πέρα για αρκετούς μήνες. Με εξαίρεση το καινούργιο βιβλίο της Sally Rooney, το οποίο το έχω προπαραγγείλει και βγαίνει τέλος Σεπτέμβρη. Δεν θέλω να ακουμπήσω να αγοράσω άλλο βιβλίο, ειλικρινά σας μιλάω. Στόχος μου είναι αυτή η λίστα να μειωθεί, γιατί πλέον
Από όλα αυτά τα βιβλία που βλέπετε, 6 έχουν ακόμα πέσει στα χέρια μου. Τα υπόλοιπα 10 απλά προστίθενται στα διαβαστά μου. Και αυτό δεν είναι ότι καλύτερο, η αλήθεια είναι. Θέλω πάρα πολύ να ακούσω τη δική σας άποψη. Αν τα έχετε διαβάσει τα βιβλία, τα έχετε ακούσει, αν τα διαβάσετε. Αν τα έχετε διαβάσει, ποια είναι η γνώμη σας, αξίζουν, δεν αξίζουν. Θέλω πάρα πολύ να μου πείτε, πραγματικά να μάθω ποια πρέπει να πιάσω σχετικά σύντομα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Ξέρω ότι θα βγει μάλλον μεγάλο και με συγχωρείτε γι' αυτό, αλλά ελπίζω πραγματικά να σας άρεσε και να περάσετε ωραία. Εγώ πέρασα πάρα πολύ με όλα αυτά τα βιβλία που σας έδειξα. Και πραγματικά ελπίζω να έχετε μια πάρα πολύ καλή σεζόν, γιατί ξέρω ότι λογικά αυτό το βίντεο θα ανέβει εκεί τέλος Αυγούστου, οπότε πολλοί από εσάς ξεκινάτε σχολείο, πανεπιστήμιο, καινούργιες δουλειές, ξέρω οτιδήποτε. Ελπίζω να πάνε όλα καλά για εσάς και να περνάτε πάρα 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 πολύ όμορφα. Φιλάκια πολλά και καλή συνέχεια. Bye!